πορτοφόλι, θα μας λύσει τα χέρια. Όλα τα έγγραφα διαβάζουμε στο κινητό με ένα κλικ. Μάλιστα, πάμε να τα συνοψίσουμε, να δούμε τι έγγραφα είναι αυτά και πώς θα δουλεύει. Ουσιαστικά η Κύπρος συμμετέχει από τον Απρίλιο του 2023 στο διασυνοριακό μέρος της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πορτοφολιού, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί και να δοθεί στο κοινό το 2026. Μέσα από τις εργασίες για την υλοποίηση και τη συμμετοχή της Κύπρου στην δημιουργία του ηλεκτρονικού ψηφιακού πορτοφολιού, διαφάνηκε ότι πολλά κράτη-μέλη τα οποία συμμετέχουν στο πρόγραμμα Potential έχουν ήδη χρησιμοποιήσει στις χώρες τους κάποιο είδους εθνικό ψηφιακό πορτοφόλι. Μέσα από αυτό, ο Υφυπουργός θεωρεί επιτακτική την ανάγκη της δημιουργίας και της υλοποίησης ενός εθνικού ψηφιακού πορτοφολιού προτού ενεργοποιηθεί το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πορτοφόλι το 2026. Ναι. Ουσιαστικά η χρήση του θα είναι εντός της χώρας, ενώ με τη δημιουργία και την παράδοση του Ευρωπαϊκού αναμένεται και η χρήση του εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα δεν θα χρειάζεται στο πορτοφόλι μου να τα έχω όλα, θα τα έχω όλα στο κινητό, όπως έχω τώρα τις πληρωμές μου για παράδειγμα. Και αυτό το πράγμα θα είναι ασφαλές, κύριε Αποστόλου. Ουσιαστικά θα λειτουργεί ακριβώς όπως λειτουργούν και τα υφιστάμενα ψηφιακά πορτοφόλια που χρησιμοποιούν και οι τράπεζες το τελευταίο διάστημα. Δεν θα υπάρξει κίνδυνος για τα προσωπικά δεδομένα. Αυτή είναι η μεγάλη ανησυχία, γιατί βλέπετε τι γίνεται και με τις ταυτότητες στην Ελλάδα τώρα. Κοιτάξτε, οι ταυτότητες στην Ελλάδα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Τις ταυτότητες αυτές τις έχουμε ήδη στην Κύπρο εδώ και χρόνια. Θέλω να πω, η ανησυχία του κόσμου πώς εκδηλώνεται. Αντιλαμβάνομαι. Είναι απολύτως αντιληπτό ότι θα υπάρχουν αντιδράσεις και ο κόσμος θα μπει σε δεύτερες και τρίτες σκέψεις για τη δημιουργία του ηλεκτρονικού πορτοφολιού. Ναι. Διασφαλίζονται όμως μέσα από την ηλεκτρονική μορφή των πιστοποιητικών εγγράφων, διασφαλίζεται ο κίνδυνος από τη διαρροή προσωπικών δεδομένων. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, εάν θέλει κάποιος πολίτης να επιδείξει την ταυτότητα του σε φυσική μορφή, ναι, πιστοποίησης, για παράδειγμα, είναι εκτεθειμένα τα προσωπικά του δεδομένα που υπάρχουν στην φυσική ταυτότητα όλα. Με τη χρήση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού και τη χρήση της ψηφιακής ταυτότητας, για παράδειγμα, εάν θέλουμε να ταξιδεύουμε και χρησιμοποιήσουμε την ηλεκτρονική ταυτότητα στο αεροδρόμιο, για παράδειγμα, ναι, Ο έλεγχος που θα γίνεται από τον εξουσιοδοτημένο άτομο ελέγχου, που θα είναι, για παράδειγμα, η αστυνομία, θα σκανάρεται ένα QR code το οποίο, μάλιστα, θα επιβεβαιώνει, θα πιστοποιεί ότι ο ταξιδιώτης είναι αυτός. Αυτό πότε θα έρθει, όλο αυτό, θυμίστε μας, πότε έρχεται για την Κύπρο, ποιος είναι ο στόχος? Κοιτάξτε, η υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πορτοφολίου αναμένεται στα μέσα του 2026. Ναι. Ο Υφυπουργός μελετά και προτείνει την υλοποίηση του Εθνικού Ψηφιακού Πορτοφολίου τον αμέσως επόμενο χρόνο. Μάλιστα. Άρα το 24. Πολύ πιθανό. Πολύ, ναι, πιθανό. Για να το δούμε. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Παρακαλώ. Καλή συνέχεια. Και πώς θα αλλάξει η ζωή μας μέσα από όλο αυτό και τι αντιδράσεις θα έχουμε όσον αφορά στους φόβους για τα προσωπικά δεδομένα. Θα τα ξαναπούμε. Πάμε Κωνσταντινούπολη. Κωνσταντινούπολη ή Άγκυρα. Πάμε στη Μαρία Ζαχαράκη. Είναι στην Τουρκία.